Χρήστο, έχουμε τις αναφορές Τσίπρα στην κυβέρνηση ειδικού σκοπού, έχουμε τις εξηγήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι θα είναι πρώτος την Κυριακή των εκλογών, ενώ συνεχίζει να ρίχνει και γέφυρες για συνεργασία. Υπάρχει αισιοδοξία στον Κουμουνδούρο. Ο κύριος Τσίπρας εκτιμά και το λέει δημόσια ότι η μάχη, η εκλογική μάχη της Κυριακής είναι ανοιχτή και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτος. Από τη δική του πρωτιά εκκινούν όλα τα σενάρια για συνεργασία και τον σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Υποστηρίζουν, εκτιμούν ότι ανεβαίνει μέρα με τη μέρα η συσπήρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος θα καταφέρει να κόψει πρώτος το νήμα, διαψεύδοντας την εικόνα που διαμορφώνεται από τα μέχρι τώρα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Εκεί άλλωστε στοχεύει και η έκκλησή του στους εκατοντάδες χιλιάδες νέους ψηφοφόρους να αυξήσουν τη συμμετοχή των ανθρώπων που θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν για να βοηθήσουν την εναλλαγή, έτσι όπως το βλέπει, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ακούσαμε τον τελευταίο καιρό. Τώρα, όλα τα σενάρια στην Κουμουνδούρου εκκινούν από την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας εξηγεί σε συνομιλητές του, σε συνεργάτες, ότι δεν θα κάνει καμία κίνηση εάν είναι δεύτερος. Αλλά εκτιμά ότι θα είναι πρώτος. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε την ίδια ώρα να ρίχνει βέλη στο Γιάννη Βαρουφάκη, αποκαλώντας τον ουσιαστικά χορηγό του Πρωθυπουργού. Θεωρεί ότι με τις τάσεις του το Μέρα 25 διευκολύνει την τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Και κρατούν πολύ ψηλά, σε πρώτο πλάνο, τόσο την υπόθεση των υποκλοπών, όσο και την τραγωδία των Τεμπών, γιατί θεωρούν ότι παραμένουν έγκλημα χωρίς τιμωρία και ότι και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση κινήθηκε με επιδίωξη, με γνώμονα τη συγκάλυψη και όχι τον εντοπισμό των ευθυνών. Μάλιστα. Και την τιμωρία των ενόχων.